Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση που έχουμε διοργανώσει ο Συνδυασμός για τη Διεκδίκηση της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, ο Συνδυασμός Εμείς για το Αιγαίο. Σας ευχαριστώ θερμά. Που είστε σήμερα εδώ και είναι μεγάλη χαρά αλλά και ιδιαίτερη τιμή που στη σημερινή εκδήλωση είναι παρούσα η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Υπουργός Τουρισμού που έχει εργαστεί σκληρά και συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο και τα αποτελέσματα είναι απτά, είναι μετρήσιμα, είναι αριθμητικά μετρήσιμα και νομίζω ότι έχει αρχίσει και ταγεύεται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ο στόχος είναι να ταγευτεί και η Σάμος. Και είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για την παράταξή μας, εμείς για το Αιγαίο, κυρία Κεφαλογιάννη, η παρουσία και η συμμετοχή σας εδώ. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που σε αυτή την κρίσιμη εβδομάδα είσαστε εδώ δίπλα μας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τι άλλο, το πιο σημαντικό κομμάτι, την καρδιά, επιτρέψτε μου, της οικονομίας μας, τον τουρισμό. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι πηγή πλούτου για την πατρίδα μας, αλλά ιδιαίτερα είναι πηγή πλούτου για τα νησιά μας. Για τα νησιά μας που συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορούν να τα καταστήσουν σε έναν πόλο έλξης, σε έναν πόλο τουριστικής έλξης. Ειδικά το νησί της Σάμου, με αυτό τον αναλύωτο φυσικό του χαρακτήρα, με αυτή την αυθεντική ομορφιά του, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, το διαμάντι του Αιγαίου που περιμένει εδώ την αξιοποίησή του. Έχω πει και θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι πιστεύω βαθιά στο φυσικό περιβάλλον και ότι η γεωγραφική θέση μπορεί να αποτελεί ένα πολύ μεγάλο και συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά για τα νησιά. Όμως αυτό που χρειάζεται επιπρόσθετα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Χωρίς σχέδιο για τον τουρισμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όπως άλλωστε και για τα περισσότερα τα οποία παλεύουμε, ειδικά στα νησιά μας. Έτσι λοιπόν θα μου επιτρέψετε, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μία ανωδική τροχιά, αυτό που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, να αναφερθώ στα γρήγορα σε όλα εκείνα τα οποία έχουμε υπογραμμίσει όλον αυτό τον καιρό που δίνουμε τη μάχη των εκλογών, η παράταξή μας, εμείς για το Αιγαίο, όλα αυτά που έχουμε πει για τον τουρισμό, μέσα πρώτα απ' όλα από την αξιοποίηση και πριν απ' όλα του ανθρώπινου δυναμικού. Έχω λοιπόν υπογραμμίσει ότι χρειαζόμαστε ένα brand name για τα νησιά μας. Ένα brand name που θα χαρακτηρίζει τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, δεμένα με το νησί. Ταυτόχρονα, χρειάζεται μία σειρά από δράσεις για την ανάδειξη των πολιτιστικών, αλλά και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του κάθε νησιού χωριστά. Υπογραμμίζω τώρα μερικά κεντρικά σημεία από τις δεσμεύσεις μας, με πρώτο τη δέσμευση για την ίδρυση της Αντιπεριφέρειας του Τουρισμού εδώ στη Σάμου. Κατάρτιση και υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος, άλλωστε είχαμε την ευκαιρία αυτό να το συζητήσουμε και λίγο πριν, στη συνάντηση με τους φορείς στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, ενός προγράμματος στο οποίο θα συμβάλλουν σοβαρά και συστηματικά εξειδικευμένα άτομα και φορείς, διότι χωρίς τη συνεργασία όλων, χωρίς τη σύμπραξη όλων, δεν μπορεί πραγματικά να πάει τίποτα μπροστά. Έτσι λοιπόν, ομάδα η οποία θα συσταθεί με πρωτοβουλία πρώτα απ' όλα από το Επιμελητήριο και μετά με την θεσμική αρμοδιότητα η οποία υπάρχει μέσα από την Ειδική Επιτροπή που μπορεί να έχει η Περιφέρεια, είναι αυτή που θα έχει το γνωμοδοτικό χαρακτήρα για να μπορεί να λειτουργεί ως πρόπλασμα, ως τα προσχέδια εκείνα τα οποία θα έρχονται στην Αντιπεριφέρεια του Τουρισμού προκειμένου να μπορέσουν να αποτελέσουν τα εργαλεία δουλειάς. Γιατί κακά τα ψέματα, καμία λύση, επιτρέψτε μου, δεν έρχεται ουρανό κατέβατη. Οι λύσεις έρχονται μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Οι λύσεις έρχονται και οι αναδείξεις των ζητημάτων μέσα από όλους
εκείνους οι οποίοι δρούν, προκόβουν, ζουν σε ένα τόπο, ξέρουν καλύτερα τα ζητήματα, άρα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν την επιτροπή η οποία θα έρχεται και θα βάλει τις πρώτες βάσεις προκειμένου να δουλέψουμε. Και εδώ θα μου επιτρέψετε μία μικρή παρένθεση για να τονίσω, κυρία Υπουργέ, τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η περιφέρεια, ο θεσμός ιστοτικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, σε όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια και σε όλη αυτή την πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτόν εδώ τον τομέα. Μέχρι τώρα, κυρία Υπουργέ, ο κόσμος νόμιζε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, η περιφέρεια, έχει έναν ρόλο διακοσμητικό. Ότι δεν έχει αρμοδιότητες, ότι δεν έχει όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσει να συνεισφέρει. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι ένας σοβαρός θεσμός. Ένας θεσμός ο οποίος είναι θωρακισμένος και θεσμικά, αλλά κυρίως έχει τα χρηματοδοτικά εκείνα εργαλεία για να μπορέσει να δουλέψει, αλλά και να φέρει και συγκεκριμένο έργο. Επιστρέφω στα 2-3 ζητήματα που έχουμε αναδείξει μέσα από το πρόγραμμά μας, την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό κάθε πύλης εισόδου για τα νησιά μας, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσει αυτό ενισχυτικά για το τουριστικό ρεύμα από τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, η ενίσχυση της προσπάθειας για προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στα νησιά μας, με συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις, συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι ο ΟΛΠ, που έχουν την τεχνογνωσία και μπορούν να συνδράμουν σε αυτό, η ανάδειξη των σημαντικών χώρων του ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, γιατί ο τουρισμός δεν είναι κάτι ξεχωριστό, τουρισμός, πολιτισμός είναι αλληλένδετα, αλλά και τη φροντίδα του περιβάλλοντος, γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς περιβάλλον, χωρίς προστασία του περιβάλλοντος, τίποτα δεν γίνεται. Έχω αναφερθεί επίσης σε συγκεκριμένες πολιτικές ριζικής βελτίωσης της επικοινωνίας με την υπόλοιπη χώρα. Με σταθερά δρομολόγια, με αξιόπλια πλοία, από και προς τα νησιά. Και με παράλληλη βεβαίως ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής σύνδεσης των νησιών, διότι κακά τα σέματα αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, όχι μόνο για την οικονομική, αλλά και για την κοινωνική συνοχή των νησιών. Και θα σας πω, ήμουν ασυχείο. Και για να έρθω βεβαίως από τυχείο, όπως όλοι το γνωρίζουμε, κυρία Υπουργέ, χρειάστηκε να ταξιδέψω με το αεροπλάνο από τυχείο στην Αθήνα και από την Αθήνα να έρθω στη Σάμο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όλοι, και αυτό είναι το εύκολο, διότι συνήθως είναι πολύ δυσκολότερο. Και είναι κάτι σαν την Οδύσσια. Είναι αυτό όλο που βιώνουν οι νησιώτες. Έτσι λοιπόν δεσμευόμαστε ότι ναι, μεν δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά είναι πρώτη μας προτεραιότητα και κακά τα ψέματα με τη διεκδίκηση πετυχαίνουμε τα πάντα. Και θα το πω για άλλη μια φορά ότι το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας είναι αυτό που αποτελεί το ανεξάντλητο κεφάλαιο, η ανθρώπινη και η φυσική πόρη. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ικανούς, τους έχουμε, ανθρώπους δραστήριους, τους έχουμε, αποτελεσματικούς, είναι εδώ. Χρειάζεται όμως όλο αυτό ένα συντονισμό. Το Βόρειο Αιγαίο, κατά την άποψή μας, χρειάζεται μια νέα αρχή και μια νέα εκπροσώπηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάμε τη συμμετοχή όλων σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Όλα γίνονται συλλογικά και το έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά. Η δύναμη των νησιών μας είναι η δύναμη των ανθρώπων τους. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε εδώ, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, στη διεκδίκηση της περιφέρειας, με ένα και μοναδικό στόχο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κύματα ανάπτυξης στο Αιγαίο. Σας ευχαριστώ θερμά και σας καλωσορίζω. Ο λόγος είναι υπουργό μας. Ήταν μεγάλη η τιμή και μεγάλη χαρά να ανταποκριθώ στην πρόσκληση της φίλης, της Χριστιάνας Ασκαλογύρου, και να βρεθώ σήμερα εδώ στη Σάμο, παρέα με πολλούς καλούς φίλους, όπως ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Αγγελόπουλος, και να γνωρίσω και να αισθανθώ ότι αυτή τη στιγμή έχω και καινούριους φίλους. Και θέλω να σας πω ότι μία κριτικιά εδώ στη Σάμο σας λέει ότι πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη από τη φιλοξενία σας.
πώς με καλωσορίσατε, πώς με καλοδεχτήκατε με το υπέροχο κρασί σας, με τις πανέμορφες τις ορχιδέες, με την ζεστασιά που αισθάνομαι πάρα πολύ έντονη από όλους εσάς εδώ. Και πραγματικά σε ευχαριστώ, Χριστιάνα, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ εδώ σε ένα πανέμορφο νησί, σε ένα πανέμορφο τόπο. Για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα σιγουριάς. Γιατί η Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια, μπορεί πλέον να βλέπει φως στο τούνελ, γιατί η χώρα μας μπορεί και πάλι να σταθεί όρθια. Και ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Είναι ο τομέας στον οποίο πραγματικά μπορεί να βασιστεί η πολυπόθητη ανάπτυξη. Και είδαμε ότι ήδη το 2013 καταφέραμε και είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας. Η Ελλάδα υποδέχθηκε εκατομμύρια τουρίστες και έτσι ο τουρισμός έστειλε ένα πρώτο ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα που αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που μέχρι σήμερα δοκιμάζονται σκληρά. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και μόνη προϋπόθεση είναι η συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας στον τόπο μας, να βαδίσουμε μαζί, σταθερά εμπρός, να χτίσουμε μαζί τη νέα Ελλάδα. Και βρίσκομαι εδώ, σε ένα πανέμορφο νησί, σε ένα ιστορικό νησί, για να σας πω ότι και η Σάμος, με την συνεργασία όλων μας, είναι και πρέπει να προχωρήσει μαζί σε αυτή την προσπάθεια για τη νέα Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρίσκομαι όμως μαζί σας και γιατί πιστεύω ότι η χώρα για να πετύχει τους στόχους που χρειάζεται πρέπει να έχει νέους, άφθαρτους ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να εργαστούν σκληρά. Ανθρώπους με ικανότητες, με τόλμη, με ήθος, με όραμα για τον τόπο τους. Αυτά και πολλά ακόμα στοιχεία διαθέτει η υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογύρου. Μαζί με τους πολύ άξιους συνεργάτες της, είδα κοντά της έμπειρους ανθρώπους, νέα παιδιά με πολύ κέφι, κάνουν ένα πολύ ωραίο, πολύ έντιμο αγώνα και σας καλώ όλους να τους στηρίξετε, να σταθείτε πλάι τους και να τους περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη σας, γιατί αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Φίλες και φίλοι, μείζον θέμα για την περιφέρεια, για όλες τις περιφέρειες της χώρας, όπως το λέω γιατί και εγώ από την περιφέρεια κατάγομαι, είναι ο τουρισμός που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί και βασική κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια μακροχρόνια τουριστική πολιτική και αν το ζητούμενο σήμερα είναι η ανάπτυξη, ο τουρισμός είναι καθοριστικό μέρος της λύσης. Μπορεί να αποτελέσει για την ελληνική οικονομία έναν ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα. Μια σίγουρη προοπτική ανάκαμψη για τη χώρα, αφού τα επόμενα χρόνια μπορούν να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και τα πρόσθετα έσοδα για την εθνική οικονομία να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για εμάς όμως η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει και μπορεί να αποκτήσει νέες προτεραιότητες στις οποίες ο τουρισμός θα πρωτοστατεί. Και ήρθε η ώρα να αλλάξει ρότα προς μια νέα, πιο σύγχρονη αναπτυξιακή κατεύθυνση. Και εδώ θα σας δώσω δύο τρίπτυχα πάνω στα οποία θα πρέπει να βασιστεί αυτό. Το ένα τρίπτυχο είναι καινοτομία, εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα. Και είναι ο καιρός να συνειδητοποιήσουμε πως αυτός είναι ο δρόμος για την ευημερία των συμπολιτών μας και για την κοινωνική συνοχή. Το άλλο τρίπτυχο είναι ο συνδυασμός τουρισμός, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον. Και η Σάμος, περισσότερο από κάθε άλλο τόπο, έχει την δυνατότητα να συνδέσει αυτό το τρίπτυχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακολουθήσατε ένα βίντεο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το αιώνιο ταξίδι του ελληνικού τουρισμού. Ο συνδυασμός της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, της φυσικής μας ομορφιάς με τον τουρισμό είναι το ζητούμενο σήμερα. Η προβολή που κάνουμε προς τα έξω αφορά την άγνωστη για τους πολλούς Ελλάδα και η Σάμος θέλουμε να αποτελέσει επίκεντρο της προσπάθειας αυτής. Αυτό άλλωστε είναι και οι αρχές του συνδυασμού εμείς για το Αιγαίο της Χριστιάνας Καλογύρου,
που διεκδικεί την υποστήριξή σας και που μόλις ανακοίνωσε το πιο σημαντικό, νομίζω, για την Σάμο, ότι η αντιπεριφέρεια τουρισμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα βρίσκεται εδώ, στη Σάμο, εδώ στην Ιθύσσα. Άλλωστε, το Βόρειο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα που επιδεινώθηκαν εξαιτίας της κρίσης στην χώρα μας. Από την άλλη, όμως, διαθέτει πολύτιμους πόρους και κυρίως ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Ανθρώπους καταξιωμένους, με γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, που μπορούν με τη συμμετοχή τους στα κοινά να κάνουν τη διαφορά. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην αξιοποίησή τους. Και επειδή βρισκόμαστε στη Σάμο, στο νησί του Πυθαγόρα, οι σκέψεις μου πάνε στο ότι τα σημαντικά δεν είναι μόνο τα πράγματα, δεν είναι μόνο τα μνημεία, ακόμα και αν μιλάμε για έργα πνοής όπως το Ευπαλίνιο, που είναι η πρώτη σύραγγα υδροδότησης στον κόσμο. Ακόμα πιο σημαντικό και αυτό που μένει ακόμα περισσότερο στον χρόνο είναι οι ιδέες, και τις ιδέες τις δημιουργούν οι άνθρωποι. Και εδώ βρίσκομαι σε έναν τόπο που οι άνθρωποι, η καλαισθησία τους, το μυαλό τους, η ζεστασιά τους έχουν πραγματικά προσδιορίσει αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι αυτό έχει χαρακτηρίσει και τη διαδρομή σας μέχρι σήμερα, αλλά με αυτό που νιώθω σήμερα πιστεύω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει και τη διαδρομή σας από εδώ και πέρα, και γι' αυτό πρέπει να στηριχθείτε σε ανθρώπους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Χριστιάνα και όλοι οι συνεργάτες της. Βρίσκομαι σε ένα τόπο όπου σμίγει η Ανατολή με το Αιγαίο. Και το Αιγαίο σημαίνει θάλασσα, αλλά όπως μεταφέρθηκε από πάρα πολλούς από εσάς, αυτό σημαίνει δυστυχώς πολλές φορές για τα νησιά απομόνωση και υποβάθμιση. Το όραμά μας λοιπόν για την ανάπτυξη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι στενά συνδεδεμένο με την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν και οι θαλάσσιες επικοινωνίες. Θέλουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις τόσο ανάμεσα στα νησιά μας, όσο και με τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Γιατί οι νησιώτες θα πρέπει επιτέλους να νιώσουν τη σιγουριά ότι ακόμα και μέσα στο χειμώνα, μετακινήσεις με αξιόπιστα πλοία και σταθερά δρομολόγια θα είναι εφικτοί. Οι επισκέπτες του καλοκαιριού, Έλληνες και ξένοι, που επιλέγουν να έρθουν ακτοπλοϊκό στο Βόρειο Αιγαίο για διακοπές, πρέπει να έχουν υψηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση όταν ταξιδεύουν. Οι θαλάσσιες λοιπόν συγκοινωνίες δεν πρέπει να αποτελούν πρόβλημα, αλλά ίσα-ίσα θα πρέπει να είναι ο διάβλος επικοινωνίας, γέφυρα για μια ακόμα πιο συνεκτική περιφέρεια. Και εδώ θα σας πω ότι εκτός από την ακτοπλοεία, η χώρα μας αρχίζει να ανοίγει σε ένα καινούριο προϊόν που είναι και τα υδροπλάνα, και νομίζω ότι εδώ είναι και μια ιδανική περιφέρεια για να ξεκινήσουν πιλωτικά προγράμματα διασυνδεσιμότητας των νησιών με υδροπλάνα. Βεβαίως μας ενδιαφέρει και ακόμα περισσότερο να αναπτύξουμε και την κρουαζιέρα και την διασυνδεσιμότητα των νησιών με την κρουαζιέρα. Και εδώ και να πω και κάτι που ενδιαφέρει και αφορά τα νησιά, το πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά τους επισκέπτες, τους προεκόμενους από τα τουρκικά παράλια. Φέτος θα εφαρμοστεί για τρίτη συνεχή χρονιά σε όλα τα νησιά σας. Εδώ στη Σάμο, εκτός από το Βαθύ και το Πυθαγόριο, φέτος θα ανοίξει και πύλη εισόδου στο Καρλόβαση. Και επειδή πάντα χρειάζεται και μία πίεση, ή όπως πολύ καλά μου είπε ένας πιο έμπειρος από εμένα, χρειάζεται να διεκδικούμε και να απαιτούμε, μαζί με τη Χριστιάνα θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε οι υπογραφές που πρέπει να πέσουν για να μπορέσει αυτό να γίνει άμεση πραγματικότητα, να γίνουν όσο να δουν πιο γρήγορα. Επίσης, εδώ θέλω να σας βάλω το πλαίσιο ότι οι προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου είναι, πρώτα απ' όλα, αναβάθμιση των τουριστικών και λιμενικών υποδομών. Και εδώ θα σας πω ότι για μας πολύ μεγάλη σημασία έχει το να αναπτύξουμε περισσότερο τις μαρίνες. Η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στον θαλάσσιο τουρισμό. Έχουμε ψηφίσει πρόσφατα ένα νόμο για τον θαλάσσιο τουρισμό. Η Σάμος πρέπει να αποκτήσει περισσότερες μαρίνες, περισσότερη δυνατότητα πρόσβασης με σκάφη στο νησί. Δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος που προσελκύει τουριστικές επενδύσεις, και το λέω αυτό
έχοντας γνώση ότι το χωροταξικό εδώ έχει υπάρξει για τη Σάμο πολλά χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με τρόπο που και από τη μία θα έχουμε την ανάπτυξη, αλλά από την άλλη θα έχουμε αειφορία, γιατί πρέπει όλοι να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον παράλληλα με το να προσελκύσουμε επενδύσεις και ανάπτυξη. Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού. Βρίσκομαι σε ένα πανέμορφο χώρο. Και εγώ ίδια πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα με την καλεσθησία, με την ιστορία αυτού του χώρου. Η Σάμος είναι ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη του ίνοτουρισμού, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του ποδηλατικού τουρισμού, περιπατητικού τουρισμού, ορειβατικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες, αλλά κυρίως να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Και βεβαίως τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τον τουρισμό με τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα. Θα σας πω ότι η Σάμος αποτελεί ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό. Είπαμε ότι είναι η γη του Πυθαγόρα, είναι σταυροδρόμι πολιτισμών και ζώσα μαρτυρία αιώνων ιστορίας. Έχει μοναδική ατμόσφαιρα, υπέροχη θάλασσα, πλούσια φύση. Τα διάσημα κρασιά για τα οποία μιλήσαμε και παράγονται αιώνες τώρα. Θα σας πω ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέσω του Visit Greece έχει αφιερώσει περίοπτη θέση στην Σάμο, προβάλλοντάς της ως νησί, ως προορισμό για, αν θέλετε, ψαγμένους επισκέπτες με ποικίλα ενδιαφέροντα που ενδιαφέρονται για την φύση και την καλή ζωή. Όμως, εδώ αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να κινητοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει όπως πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και περιμένουμε μέσα από τη συνεργασία με μια περιφέρεια η οποία θα κινηθεί, θα ενεργοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο, να προβάλλουμε την Σάμο ως προορισμό μοναδικό στην Ελλάδα, μέσα στην προσπάθεια που γίνεται για να προβάλλουμε την, αυτό που ονομάζουμε μυστική Ελλάδα. Η Σάμος διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας βοηθάνε και εμάς να προβάλλουμε την Ελλάδα ως μοναδικό προορισμό. Και θα σας πω εδώ ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο για να σας αναφέρω ότι μόλις πριν από λίγο ο Μιχάλης Αγγελόπουλος μου είπε ότι το καλοκαίρι θα βρεθούν 120 τουριστικοί πράκτορες εδώ στο νησί. Τέτοιες ενέργειες χρειάζονται προφανώς να τις αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς είμαστε εδώ σε συνεργασία μαζί σας να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών. Φίλες και φίλοι, είμαι σίγουρη ότι η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή μέρα για την Ελλάδα, θα είναι μια πολύ καλή μέρα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα ζητήσω από όλους να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκλογές. Είναι σημαντικό και για τους μεγαλύτερους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από όλους εμάς, αλλά και για τα νέα παιδιά να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, γιατί η αποχή ευνοεί μόνο εκείνους που δεν πιστεύουν στον δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας. Και στην κρίσιμη αυτή μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, κρίνονται πολλά. Προοπτική της χώρας μας, η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας και γι' αυτό είναι σημαντικό να εκλέξουμε άξιους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο μας. Και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες και εδώ εσείς οι νησιώτες, την Κυριακή με την ψήφο σας θα εξασφαλίσετε την πολιτική σταθερότητα, αλλά θα δώσετε και νέα πνοή για την δικιά σας την περιφέρεια, για το δικό σας το νησί. Θέλω να κλείσω μεταφέροντάς σας σε ένα πιο προσωπικό κλίμα. Γιατί θα σας πω ότι στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα περισσότερα πράγματα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους. Όταν πριν από 2 χρόνια έχασα τον πατέρα μου, μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, η Χριστιάνη Καλογύρου βρέθηκε δίπλα μου, με διακριτικότητα, με πολύ έντονο συνέστημα, με στήριξε, με βοήθησε και την αισθάνομαι ότι είναι πάντα δίπλα μου. Αισθάνομαι και όχι απλώς υποχρέωση να βρεθώ δίπλα της, στην δικιά της δύσκολη προσπάθεια. Θέλω να σας μεταφέρω εσάς το μήνυμα ότι πιστεύω ότι η Χριστιάνα είναι ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει εδώ
μόνο για να τιμήσει τον τόπο του. Και γι' αυτό σας ζητάω και εσάς να αισθανθείτε τη φιλία και την ευχαριστία. Εμείς λοιπόν για το Αιγαίο θα προχωρήσουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα εδώ, στο Μελτίο, σε αυτή τη συνάντηση με τους φορείς. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σας πω ότι οι φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς που βρίσκονται στα νησιά, είναι αυτοί οι επαγγελματίες που πραγματικά φυλάνε θερμοκρασίες. Είναι αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, πιστέψτε με, πολύ αντίξωες συνθήκες, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, έχω δουλέψει 22 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάτι που γίνεται με βαθμό δυσκολίας 1 στην ιδιωτική Ελλάδα, στην νησιωτική Ελλάδα ο βαθμός δυσκολίας είναι τουλάχιστον 10. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα για αυτούς εδώ τους ανθρώπους που σήμερα είναι εδώ και που εκπροσωπούν όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν, παλεύουν και προσπαθούν να βγάλουν πέρα μέσα στην οικονομική κρίση, μέσα σε αυτή τη δυσκολία η οποία υπάρχει και μένουν εδώ. Δεν φεύγουνε, μένουν εδώ, το παλεύουνε και εκεί είναι που εμείς μπορούμε να τους, όχι να συμπαρασταθούμε μόνο, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας εμπιστοσύνη, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε καλύτερες συνθήκες, καλύτερες δυνατότητες δουλειάς σε αυτόν εδώ τον τόπο, στα νησιά μας. Πιστεύω πάρα πολύ στη συνεργασία. Πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες που δίνει και στις συνέργειες που δημιουργεί η σύμπραξη πολλών δυνάμεων. Και ακριβώς η συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, με την τοπική κοινωνία, με όλους όσους είσαστε δίπλα μας και έτοιμοι να μας στηρίξετε και να συμπορευτείτε μαζί μας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία, κατά την άποψή μου, είναι κάτι σαν ένα ταξίδι, με κύματα ανάπτυξης για το Αιγαίο. Ένα ταξίδι στο οποίο μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα πολύ καλά όταν όλοι μαζί πιστέψουμε σε αυτό. Και νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο μας έχει ενώσει όλους, ανεξαρτήτως από πού προερχόμαστε, ανεξαρτήτως ποια είναι η επαγγελματική μας δραστηριότητα, ανεξαρτήτως τι κάναμε μέχρι τώρα στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν μας έχει ενώσει, εμείς για το Αιγαίο. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ και θα ήθελα να έχετε αντίρρηση, να δώσουμε το λόγο σε όλους τους φίλους που εκπροσωπούν τους φορείς για οτιδήποτε θα θέλανε να μας επισημάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να παρέλειψα να ευχαριστώ πάρα πολύ το Επιμελητήριο για τη φιλοξενία του και για την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει εδώ. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι από την αρχή έχουμε πει ότι ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Είναι υπόθεση η οποία αφορά όλες τις Ελλήνες, όλους τους Έλληνες, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Δεν θέλουμε να έχει χρώματα. Βρίσκομαι εδώ χωρίς να βάλω καμία κομματική και άλλη ταμπέλα, ούτε στην παρουσία μου εδώ στο Επιμελητήριο, ούτε στην παρουσία που θα έχω μετά στο Μουσείο Ήμου και γενικότερα στην παρουσία μου εδώ στο νησί της Ξάνθης. Με ενδιαφέρει ο τουρισμός να στηρίξει ειδικά την ελληνική περιφέρεια και εγώ άλλωστε προέρχομαι από την ελληνική περιφέρεια και ξέρω πόσο δύσκολη, πιο δύσκολη είναι η ζωή στην περιφέρεια και πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε ευκαιρίες στις νέες και στους νέους να παραμείνουν στα νησιά μας, να παραμείνουν στην περιφέρεια. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το όραμά μου, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και το λέω γιατί απευθύνομαι πραγματικά σε όλες και όλους που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω να ακούσω από εσάς και παρατηρήσεις σας και ιδέες σας και απόψεις σας. Γεια σας, καλώς τι κάνετε, καλώς σας βρήκαμε. Επίσης ο έντερος Γιάννης. Καλώς ήρθατε. Και ο διευθυντής. Καλώς ήρθατε.
κύριε Υπουργέ. Καλή τύχη. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παλιότερος πρόεδρος. Στην υγειά σας. Πάρα με το καλό να βρισκόμαστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντοτε να μένει ούτε σταγόνα από το σαμιώτικο κρασί απούλητο. Κυρία Κεφαλογιάννη, σας περιμέναμε από πέρυσι το Μάρτιο. Γιατί αναβλήθηκε αυτό το ταξίδι και έγινε τώρα? Θα σας πω πολύ ειλικρινά ότι η πρώτη φορά που πήρα επίσημη πρόσκληση να επισκεφτώ την Σάμο ήταν τώρα και ανταποκρίθηκα αμέσως με μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Και αυτό που είπα είναι ότι με το που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το φοβερό, πανέμορφο νησί, αισθάνθηκα τη ζεστασιά των ανθρώπων, τη φιλοξενία των ανθρώπων και μαζί με όλη την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους τους δικούς σας, θέλω να συνεργαστούμε έτσι ώστε για το Υπουργείο Τουρισμού και για τον Ελληνικό Τουρισμό η Σάμος να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως άλλωστε έχει τις δυνατότητες και τις αξίζει. Το τρίπτυχο πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, τουρισμός, εδώ βρίσκει το καλύτερο έδαφος και για εμάς αυτός είναι και ο στόχος της αηφόρου ανάπτυξης του τουρισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και το ότι έχει μείνει πίσω η ανάπτυξη. Πιστεύω ότι δεν έγινε καλή χρήση, αν θέλετε, όλων των εργαλείων που υπήρχαν μέχρι στιγμής, ενώ τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης, αλλά και η ενεργοποίηση που χρειαζόταν σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Πιστεύω λοιπόν ότι με τους κατάλληλους εκπροσώπους, με ανθρώπους που έχουν κέφι, μεράκι, όραμα για τον τόπο, θα μπορέσουμε όλοι μαζί σε συνεργασία να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.